αυτά θα συνεχίσουν να γίνονται. Και ξανά λέω, αν η Ελλάδα ήταν καλά, πάει στην ευχή. Σήμερα που βουλιάζουμε, είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τις ίδιες πολιτικές? Ποια ελπίδα μπορούμε να έχουμε? Υποτίθεται ότι η κρίση είναι ένα κακό πράγμα. Αλλά μάθαμε από τα λάθη μας και πάμε να τα αλλάξουμε. Αν συνεχίζουμε χειρότερα με τον ίδιο τρόπο, μοιάζοντας μόνο ο εαυτός μας για προσωπικές εισπυρώσεις, κάνοντας κολλητούς, διχάζουμε την κοινωνία. Τελειώνει η ιστορία αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής. Τι θα μείνει μετά? Μάλιστα, λοιπόν. Θα δούμε πώς ακριβώς θα πάει και το θέμα της ΑΝΚΑΣ. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι ο χρόνος θα αποδείξει τι πραγματικά συμβαίνει για όλους, βεβαίως. Ακριβώς. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που πανηγυρίζουν ότι θα κάνουν κάποια έργα. Βεβαίως και θα γίνουν έργα. Ξαναλέω ότι είναι ο μόνος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κανένα έργο. Τα Γρεβενά έχουν 20 εκατομμύρια μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τα Γρεβενά έχουν 20 εκατομμύρια και την άλλη εβδομάδα πάνε στα 30 εκατομμύρια. Η Καστοριά μέχρι σήμερα γράφει 0. Είναι γεγονός ότι τις επόμενες εβδομάδες θα γράψει 7 εκατομμύρια. Άρα θα είμαστε πάλι στο 30% των έργων των Γρεβενών. Γιατί πανηγυρίζουν? Έχουν πολύ χαμηλά τον πύχη. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Ήταν και εκεί με τις μελέτες. Τι ήταν η ΑΝΚΑΣ? Εταιρεία διαμεσολάβηση. Έπαιρνε τις αναθέσεις και τις μοίραζε μετά σε άλλους μηχανικούς, πληρώνοντας του λίγα. Άλλοι έκαναν τη δουλειά. Είδαμε εκεί μια ωραία μελέτη που έκανε ένας μηχανικός Καστοριανός, ο οποίος πληρώθηκε από την ΑΝΚΑΣ. Η Καστοριά πλήρωσε 50.000, αυτός πήρε ούτε τα μισά για να κάνει όλη τη δουλειά. Τι είναι αυτές οι οργανώσεις? Οι πρώτες που πρέπει να κλείσουν είναι επιστοποιημένος ο Δήμος. Είναι επιστοποιημένη η νομαρχία. Γιατί χρησιμοποιείτε οργανώσεις μόνο και μόνο για να διορίζετε κόσμο και όταν βρεθούν οι άλλοι να διώξετε αυτούς για να πάρετε τους άλλους? Λυπάμαι, δεν γίνεται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοντόπουλε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν από τον επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, με αφορμή βεβαίως το θέμα της χθεσινής συνεδρίασης για την ΑΝΚΑΣ και την πρόταση μορφής την οποία περίψαν εναντίον του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούστε και τα όσα κατήγγειλε ουσιαστικά ο κύριος Κοντόπουλος για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Δήμος Καστοριάς και σε συνεργασία με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Θα πάμε να δούμε τώρα, αλλάζοντας θέμα και κλίμα, το βίντεο που σας είπαμε από την δεύτερη διεθνή έκθεση στο οποίο μόλις τώρα ετοιμάστηκε ουσιαστικά. Πάμε να πάρουμε τις πρώτες εικόνες από τον εκθεσιακό χώρο στην Αθήνα.
Αυτές λοιπόν και οι πρώτες εικόνες από τον Γκαλά που πριν από λίγη ώρα ουσιαστικά ολοκληρώθηκε στην Αθήνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. We keep learning to support so that you keep learning to succeed. KLS. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. KLS Καστοριά, Τολεμαίων 3, τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων, τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά, Θεοδόρους Γιάκα 4, τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Δεύτερη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος Προσέγγιση Leader, συνέχεια στην προσπάθεια για ανάπτυξη στην περιοχή μας από την Αναπτυξιακή Καστοριάς. Το πρόγραμμα ενισχύει προτάσεις που αφορούν αξιοποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ανάπτυξη του αγροτουρισμού, μονάδες χειροτεχνίας και οικοτεχνίας, επιχειρήσεις ειδών παραδοσιακής τέχνης, μικρές βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της Υπαίθρου, δικτύωση επιχειρήσεων, προβολή και προώθηση περιοχών, έργα προστασίας του περιβάλλοντος, δράσεις πολιτισμού και κοινωνικής προστασίας. Η επιλέξιμη προσενίσχυση περιοχή παρέμβασης είναι τμήμα της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και συγκεκριμένα αποτελείται από ολόκληρη την περιοχή των Δημοτικών Ενωτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς και από εκτός σχεδίου περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού, της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδου. Αύξησε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σου, διαφοροποιήσου, βελτίωσε την ποιότητα ζωής σου. Επένδυσε στον αγροτουρισμό, τις επιχειρήσεις γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, τον πολιτισμό. Ανταποκρίσου τώρα στη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Προσέγγιση Leader της Αναπτυξιακής Καστοριάς. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 30 Απριλίου 2012. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24670-83441-2 και στην ιστοσελίδα www.ancas.gr. Συμβάλλουμε στην τοπική ανάπτυξη. Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στον χρόνο.
Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Στο σπίτι σου δημιούργησε, ανανεώσου και νιώσε την ατμόσφαιρα του ονείρου. Διαμαντοπούλου. Χαλί, κουρτίνα, λευκά είδη. Χαλί μοντέρνο, κλασικό, παιδικό. Δώστε την πραγματική διάσταση στις λέξεις μοντέρνο σπίτι. Ασλάνης Home, Ρίτσι, Disney και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα σας περιμένουν. Διαμαντοπούλου. Επαγγελματικά Roman Roller, στοράκια ηλεκτρικά μηχανικά, αυτοματοποιημένα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαμαντοπούλου. Σε εμάς θα βρείτε βρεφικά είδη, παιδικά μικροέπιπλα Disney, ταπετσαρίες τείχου και επίπλων και επώνυμα λευκά είδη. Αναλαμβάνουμε και τη ραφή των υφασμάτων σε όλη την Ελλάδα. Διαμαντοπούλου. Όλα για το σπίτι. Λεωφόρος Γουναράδων 5. Περιοχή Χλώρης. Τηλέφωνο 83382. Στον απόϊχο του καλοκαιρινού River Party λειτουργεί από φέτος το River Party Restaurant. Από 17 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή από το πρωί έως το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24670-31077 και 24670-31011. Την περίοδο των εορτών ανοιχτά καθημερινά. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Σε άλλες σχολές δίνουν διπλώματα. Εμείς σας μαθαίνουμε να οδηγείτε. Και μετά παίρνετε και το δίπλωμα. Σχολή Οδηγών Επιτροχών στη Λεωφόρο Κύκνων 22. Αυτό που μετράει για μας είναι να βγάζουμε σωστούς οδηγούς στο δρόμο. Και αυτό επιτυγχάνεται με την σωστή εκπαίδευση. Σχολή Οδηγών Επιτροχών. Σωστή εκπαίδευση. Σωστή οδήγηση. Ασφάλεια ζωής. Σε εμάς θα βγάλετε δίπλωμα, θα περάσετε κταίο, θα κάνετε αναθεωρήσεις, επεκτάσεις, αλλά και μεταβιβάσεις, ταξινομήσεις, ασφάλειες και άλλες διεκπεραιώσεις. Σε ό,τι έχει σχέση με οχήματα, δεν χρειάζεται να μπλέκετε εσείς με υπηρεσίες και γραφειοκρατία. Σχολή Οδηγών Επιτροχών. Σωστή εκπαίδευση και όχι επιτροχάδιν. Παπαδόπουλος Αργύρης, Παπαδόπουλος Θωμάς. Λεωφόρος Κύκνων 22, τηλέφωνο 24670-83302. Πιο δυνατό φως του κόσμου. Ακολουθεί μία γραμμή. Την ηλεκτρογραμμή Τζαντζούρης Κώστας. Φωτιστικά, ηλεκτρολογικό υλικό Siemens και διακόπτες για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση στις πιο συμφέρουσες τιμές. ΕΦΕ φωτισμού για χώρους εκδηλώσεων και όχι μόνο. Θηροτηλέφωνα, θηροτηλεοράσεις και ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Πώληση χοντρική λιανική. Ηλεκτρογραμμή Ζαλόγκου 3 στα πρώτα φανάρια της Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-87-303. Ηλεκτρογραμμή. Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καστοριάς για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Αντιδήμαρχο Καστοριάς, την κυρία Ειρήνη Γεωργοσοπούλου. Μισκία, κυρία Μισκία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Αναγνωστοπούλου. Και σε εσάς και στους τηλεθέατες. Να σας ευχαριστήσω και εγώ που είστε κοντά μας, να μας δώσετε όλες τις λεπτομέρειες. Πληθώρα εκδηλώσεων έχουν ήδη ξεκινήσει τώρα τον Μάρτιο και να μένετε να συνεχιστούν βεβαίως και το επόμενο διάστημα.
Ακριβώς, κυρία Αναγνωστοπούλου. Καταρχήν, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ήδη υπάρχουν τα δελτία τύπου που ζητάμε θελοντές να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της πόλης, δηλαδή τα ελευθέρια που, που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του 2012. Mm-hmm. Ήδη έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις μέσα στο Μάρτιο. Αυτό το Σάββατο θα υπάρξει συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον κορυφαίο μαέστρο, τον κύριο Χάρη Ηλιάδη, σε έργα Μότσαρτ, Μάλεα και άλλων συνθετών. Αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μπορεί να προσέλθει στην ΕΔΙΚΑ, στο κέντρο έκθεσης Γούνας, όλος ο κόσμος, χωρίς είσοδο. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν και άλλους τέτοιου είδους εκδηλώσεις, έτσι ώστε να προωθηθεί πολιτιστικά ο τόπος μας. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Δήμος, με επικεφαλή στο Δήμαρχό μας τον κύριο Μανώλη Χατζημεωνίδη, δίνει μεγάλη βάση στον πολιτισμό και στην προώθηση αυτού. Θα ακολουθήσουν και άλλους τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Όχι μόνο το Μάρτιο, έτσι, και τους επόμενους μήνες. Και τους επόμενους μήνες θα υπάρξει μέσα στο Μάιο ένας μεγάλος μαραθώνιος, ο οποίος διοργανώνεται από το Δήμο Καστοριάς σε συνεργασία με το περιοδικό Runner Magazine, και για τον εσωτερικό και για τον εξωτερικό γύρο της Λίμνης, και εκεί θα χρειαστούμε εθελοντές, καθώς επίσης και για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου για την Αλεξιάδα, όπου μεγάλο μέρος των πολιτών θα χρειαστεί να συμμετάσχουν, έτσι ώστε όλη η πόλη να συμμετάσχει σε αυτήν την πραγματικά μεγάλη γιορτή για τον τόπο μας. Πώς μπορεί κάποιος, λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται και θέλει όντως να βοηθήσει και να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του, να το κάνει? Μπορεί να απευθυνθεί στα τηλέφωνα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Το τηλέφωνο είναι το 226-55, το 28-999, mm-hmm. 26-777 και 29-630. Είναι περάσει προσωπικά ο ίδιος να δηλώσει συμμετοχή στις λίστες εθελοντών, που ας τονίσουμε ότι οι λίστες εθελοντών υπάρχουν από την περσινή χρονιά και κατά την όλη διάρκεια του έτους. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος Εθελοντισμού, που ξεκίνησε το 2011 και διήρκησε όλη τη χρονιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε. Εθελοντές χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή και για κάθε περίσταση. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με το Κολέγιο Ανατόλια, μία εκδήλωση που αφορά εκπαιδευτικούς, παιδιά, μαθητές και γονείς, κυρίως για τη διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, τους γονείς και φυσικά τους μαθητές που θα υποβληθούν σύντομα στη διαδικασία των εξετάσεων. Έτσι, πόσο μάλλον τώρα που πλησιάζουν οι πανελλαδικές. Ακριβώς. Το διάστημα είναι μικρό και σίγουρα ο καθένας μπορεί να πάρει χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορεί να διαχειριστεί το άγχος, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να πούμε και όλοι μας ότι δεν χρειάζεται. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, καλό θα είναι να το αποβάλουμε. Ακριβώς. Και τα παιδιά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ψυχολογία τους και πάνω απ' όλα στην όλη διαχείριση αυτής της περιόδου, που σίγουρα είναι μία από τις δυσκολότερες της προσωπικής τους ζωής. Mm-hmm. Όλες οι εκδηλώσεις που θα δούμε, κυρία Μισκία, κατά τη διάρκεια του 2012 θα είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια? Οι περισσότερες. Ήδη οι εκδηλώσεις οι οποίες είναι ενταγμένες στα πλαίσια των ελευθερίων έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει οργανωτική επιτροπή, mm-hmm. η οποία έχει εγκρίνει τις εκδηλώσεις, και κάθε μήνα θα βγαίνει και μία πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις του μήνα.
Έχουμε και για μία το μήνα ερώτηση. Μάρτιο ήδη η πρόσκληση αυτή έχει μοιραστεί και ήδη υπάρχουν και τα δελτία τύπου και η ενημέρωση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις εκδηλώσεις τις οποίες πραγματοποιήσαμε και θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Έχουμε μία ερώτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις λίστες των εθελοντών. Αν κάποιος ο οποίος δηλώσει συμμετοχή επιλέγει εκείνο σε ποια από τις εκδηλώσεις θέλει να συμμετάσχει. Ναι, εννοείται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εθελοντή να συμμετάσχει σε όποιες εκδηλώσεις τον ενδιαφέρουν. Κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως κουμπάρσος στην παράσταση της Αλεξιάδας, κάποιος στην διοργάνωση του μαραθωνίου, κάποιος σε μια συναυλία, σε μια θεατρική παράσταση. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε είδους προσφορά. Υπάρχει ανταπόκριση μέχρι στιγμής? Νομίζω ότι είχαμε καταρτήσει ένα σημαντικό κατάλογο εθελοντών, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καινούριους εθελοντές. Η πρόσκληση έφυγε αυτή την εβδομάδα. Ναι, φανταζόμαστε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, ο κόσμος θα αρχίσει να προσέρχεται. Είναι πάρα πολύ βασικό να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες. Δεν είναι γιορτή των λίγων, είναι γιορτή όλων μας. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ βεβαίως καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ήδη το στίγμα έχει δοθεί και νομίζω τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Η συναυλία τώρα το Σάββατο και από εκεί και πέρα και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις. Δελτία τύπου, όπως είπατε, υπάρχουν. Ενημέρωση προς τον κόσμο γίνεται και μέσα από τα ΜΜΕ, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Θέλω λίγο να πάμε και στο θέμα των προνοιακών επιδομάτων, καθώς μάλιστα είχαμε πρόσφατα την ολοκλήρωση της απογραφής και υπάρχουν περισσότερο από 100 άτομα τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά απογραφή. Αντιλαμβάνεστε ότι με όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας δημιουργούνται ποικίλα ερωτήματα. Ξέρουμε τους λόγους? Για να μην δημιουργούνται αμφιβολίες και στο κοινό, υπάρχουν πολλές οι αιτίες που κάποια άτομα δεν έχουν απογραφεί. Καταρχήν μπορεί να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο που δικαιούνται ώστε να τους καταβάλλεται το προνοιακό τους επίδομα και δεν μπορούσαν να το ανανεώσουν εκ των πραγμάτων. Δηλαδή η Επιτροπή είχε ορίσει μέχρι κάποια χρονική στιγμή ότι θα παίρνουν το επίδομα και από εκεί και πέρα σταμάτησαν. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορούσαν οι ίδιοι προσωπικά να μετακινηθούν γιατί η απογραφή ήταν προσωπική και να μην υπήρχε κάποιο άτομο να τους εξυπηρετήσει από το οικείο περιβάλλον τους. Μπορεί να ήταν άτομα με κάποιες ιδιαίτερες παθήσεις που δεν τους επέτρεπε ακόμα και αν μπορούσαν κινητικά να μην υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία απογραφής. Και φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιοι να μην δικαιούνταν το επίδομα και από τον φόβο μήπως πέφτει κάποιος ενδεχόμενος έλεγχος, εντελεχής, δίστασαν να απογραφούν. Βέβαια αυτά δεν είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο Δήμος, θα ασχοληθεί η πολιτεία και θα υπάρχουν θέμα προφανώς κάποιοι έλεγχοι. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε καμία εγκύκλειος δεν έχει φτάσει προς το Δήμο Καστοριάς έτσι ώστε να κινηθούν κάποιες διαδικασίες. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πανελλήνια στη χώρα γύρω στα 111 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα θα δαπανηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2012 για τα προνοιακά επιδόματα. Αυτό που θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους τηλεθεατές είναι ότι η καταβολή της τελευταίας δόσης, δηλαδή της δόσης του Μαρτίου, θα καταβληθεί κανονικά μέσω των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και η επόμενη δόση, δηλαδή η δόση του Μαΐου, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μέσω του τραπεζικού λογαριασμού, τον οποίον δήλωσαν κατά την απογραφή. Μάλιστα, από το Μάιο ουσιαστικά η καταβολή μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Κρατάω αυτό που λέτε ότι σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τον έλεγχο, αυτό είναι αρμοδιότητα κεντρικά της πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας ουσιαστικά, να διερευνήσει τα αίτια για τα οποία όλοι αυτοί, όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα, δεν πήγανε στην απογραφή για να πάρουν το προνοιακό επίδομα.
Αυτό ακριβώς δεν είναι υπόθεση του εκάστοτε Δήμου, στους οποίους πλέον έχει περάσει το κομμάτι της πρόνοιας, ο έλεγχος ονδελιχής αυτών των ατόμων τα οποία δεν προσήλθαν για να απογραφούν. Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αναγνωστοπούλου. Καλό βράδυ να ευχηθώ, κύριε Μισκή. Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού και Πρόνοιας, ό,τι έχει να κάνει και με τις εκδηλώσεις βεβαίως, αλλά και τα όσα συζητιούνται για τα προνοιακά επιδόματα. Πάμε να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Άρα η λοιπόν συννεφιά προβλέπεται για αύριο Πέμπτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ένα όμορφο βράδυ να ευχηθούμε σε όλους σας. Γεια σας.